Δεσκιάνης και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο μας για ηλεκτρικό ποδήλατο. Δίπλα μου λοιπόν έχω το νέο Velogreen Crystal Y300. Ίσως θα θυμάστε ότι είχαμε δει ένα από τα πρώτα e-bikes στο κανάλι μας, το Crystal Y5 Pro της ίδιας εταιρείας. Πλέον έχουμε στα χέρια μας και το Y300 αλλά και τον διάδοχο του πρώτου εκείνου μοντέλου, το Y5 Pro Hydro. Θα το δείτε σε διαφορετικό βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λοιπόν το Y300, το οποίο έρχεται με τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Ένα πολύ όμορφο ποδήλατο, όπως μπορείτε να δείτε, και το οποίο έχει και ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά από τα απλά μοντέλα της εταιρείας. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχάσετε φυσικά subscribe στο κανάλι μας αν δεν έχετε κάνει ήδη, για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν το Crystal Y300, ένα πολύ όμορφο ποδήλατο όπως μπορείτε να δείτε. Να πούμε αρχικά ότι η τιμή του είναι στα 1599 ευρώ, επιδοτείται όμως μέσω του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά, έτσι η τελική τιμή του μετά την επιδότηση είναι περίπου στα 1083 ευρώ. Οπότε αυτή είναι η τελική τιμή του και αυτή να έχετε υπόψη σας, αφού θα λάβετε και την επιδότηση σε περίπτωση που θέλετε να το αποκτήσετε. Είναι λοιπόν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο με τελείως διαφορετικό σχεδιασμό. Βλέπετε ότι η μπαταρία είναι με αναφερούμενη, αλλά είναι πολύ έξυπνα ενσωματωμένη στο σασί, ώστε να μην διακρίνεται. Φυσικά με το κλειδάκι μπορείτε να την αφαιρέσετε, να την πάρετε, να την φορτίσετε όπου αλλού θέλετε, χωρίς να έχετε το ποδήλατο μαζί, μια πολύ μεγάλη ευκολία. Το ποδήλατο καθ' αυτό ζυγίζει περίπου 22 κιλά. Είναι λοιπόν λίγο πιο βαρύ από ένα απλό e-bike mountain απλού τύπου, ωστόσο έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές και αυτό δικαιολογεί και το βάρος. Σαφώς πιο στιβαρό το σασί του, αλουμινένιο σασί, έχουμε ανάρτηση στο εμπρός μέρος με διαδρομή 100 χιλιοστών και έχουμε εξαιρετικά ελαστικά Innova Pro Cross, τα οποία είναι πάνω σε τροχούς 29 ιντσών και έχουν φάρδος 2,25 ίντσες. Από πλευράς άνεσης λοιπόν αυτό μετράει πολύ, εκτός από τα ελαστικά που έχουν και μεγάλο προφίλ, προσφέρουν πολύ καλή ποιότητα κύλησης τόσο στην άσφαλτο, αλλά έχουν και δυνατότητες να βγείτε off-road, έχουν και καφέ sidewall όπως μπορείτε να δείτε, το οποίο δίνει σίγουρα πόντους στην εμφάνιση του ποδηλάτου σε συνδυασμό με το μαύρο σασί, διαθέσιμο μόνο σε large μέγεθος, ιδανικό για αναβάτες 1,75 με 1,90 ύψος περίπου το ποδήλατο αυτό. Έχουμε λοιπόν και την ανάρτηση των 100 χιλιοστών, η οποία ρυθμίζεται και μπορεί και να κλειδώσει για πολύ ομαλό έδαφος. Ο εμπρός τροχός είναι εύκολα αφαιρούμενος μέσω συστήματος Quick Release, η τροχή είναι και οι δύο της Retrospec, όπως και αρκετά πράγματα πάνω στο ποδήλατο, το τιμόνι, η μπίζα της σέλας. Η σέλα είναι αρκετά άνετη και σε γενικές γραμμές είναι ένα ποδήλατο αρκετά άνετο ακόμα και για αρκετά χιλιόμετρα καθημερινά μέσα στην πόλη ή εκτός αυτής. Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο του σκελετού αυτού είναι ότι κάνει πολύ καλό KB management. Βλέπετε ότι τα καλώδια δεν είναι εκτεθειμένα, περνάνε μέσα από το σασί, κρύβονται σε αυτό και έτσι έχετε ένα πολύ πιο μαζεμένο look και μια πιο ωραία εμφάνιση, ενώ υπάρχει και πολύ μικρότερο κίνδυνο να πιαστεί κάποιο καλώδιο κάπου και να πάθει ζημιά. Από πλευράς φρένων έχουμε υδραυλικά της Zoom, ωραία αίσθητες μανέτες, έχουμε δίσκους 160 χιλιοστών εμπρός και πίσω και σε γενικές γραμμές σε συνδυασμό με το λάστιχο προσφέρουν αρκετά ικανοποιητική πέδηση και ωραίο feeling. Στο τιμόνι έχουμε πολύ ποιοτικά χερούλια και έχουμε φυσικά και την οθόνη η οποία είναι LCD και μπορεί να σας δείξει την ταχύτητά σας, το επίπεδο υποβοήθησης από το 1 μέχρι το 5, τα χιλιόμετρα που έχετε διανύσει, την τάση της μπαταρίας και πολλά ακόμα πράγματα, ενώ έχει και το μενού μέσα από το οποίο μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις στα ηλεκτρονικά του ποδηλάτου. Το σύστημα μετάδοσης και υποβοήθησης αποτελείται φυσικά από τον ηλεκτροκινητήρα στο πίσω μέρος, ο οποίος λειτουργεί στα 48 volt σε συνδυασμό με την μπαταρία αυτή και έχει ισχύ 250 watts, 350 watts peak ισχύς με πολύ μεγάλη ροπή, 70 νιουτόμετρα. Έχουμε επίσης εννιατάχυτο σύστημα ταχυτήτων με rapid fire επιλογία και μπροστά έχουμε δισκοβραχίωνα 38 TAF, ο οποίος ομολογουμένως είναι λίγο μικρός για αυτό το ποδήλατο, καθώς τερματίζει περίπου στα 30 με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Σίγουρα θα θέλατε να πάτε και αρκετά πιο γρήγορα, καθώς εμπνέει αυτό το ποδήλατο για μια υψηλότερη ταχύτητα με τα πετάλια. Φυσικά η υποβοήθηση σταματάει στα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε τον δισκοβραχίωνα με κάποιον μεγαλύτερο. Η μπαταρία, όπως προείπαμε, 48 volts τάση, 10,4 αμπερόρες χωρητικότητα. Δεν είναι λοιπόν η μεγαλύτερη μπαταρία που θα βρείτε σε e-bike στην αγορά σίγουρα. Αν όμως χρησιμοποιείτε κάποιο χαμηλό επίπεδο υποβοήθησης και ασκείτε και εσείς προσπάθεια, μπορείτε να βγάλετε μέχρι και 90 χιλιόμετρα αυτονομίας περίπου, ενώ στο ανώτατο επίπεδο υποβοήθησης μπορείτε να περιμένετε γύρω στα 50-55 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας.
Το σημαντικό είναι ότι ο ηλεκτροκινητήρας είναι αρκετά ισχυρός για το βάρος του ποδηλάτου και του αναβάτη, βοηθούν πολύ και τα 48 volts τάσης. Έτσι, ακόμα και στη μεγαλύτερη ανηφόρα που θα συναντήσετε, αρκεί να κατεβάσετε μερικές ταχύτητες από την επιλογία και να καταβάλλετε λίγη προσπάθεια για να ανέβετε με μια αξιοπρεπή ταχύτητα. Η μπαταρία ξεκλειδώνεται πάρα πολύ εύκολα με το κλειδάκι, τοποθετούμε, ξεκλειδώνουμε και από κάτω υπάρχει ένας έξτρα διακόπτης, τον οποίο γυρνάμε και η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί πάρα πολύ εύκολα. Έρχεται με το δικό της φορτιστή, ο οποίος την επαναφορτίζει περίπου μέσα σε 5 ώρες. Συνολικά λοιπόν για το Crystal Y300 είναι ένα πολύ ελκυστικό ηλεκτρικό ποδήλατο, δείχνει πάρα πολύ premium παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Έχει ένα εξαιρετικό σασί από πλευρά στιβαρότητας και σχεδιασμού, κρύβει πάρα πολύ ωραία την μπαταρία, 48 βολτ, άρα αρκετά ισχυρό για αναβάτες μεγαλύτερους βάρους και όσους έχουν πολλές ανηφόρες στις διαδρομές τους, και αυτά τα συνδυάζει με ικανοποιητικά φρένα, ικανοποιητική άνεση, πολύ ωραία ελαστικά για μεικτές συνθήκες χρήσης, σε ένα πακέτο το οποίο έρχεται φυσικά με την εγγύηση της Velogreen και το After Sales Support που χρειάζεστε. Αν θα θέλαμε κάτι περισσότερο, είναι ίσως να μπορούμε να ποδηλατήσουμε σε υψηλότερες ταχύτητες με ένα μεγαλύτερο δισκοβραχίωνα εμπρός, αλλά κατά τα άλλα μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις το Y300 και σίγουρα το προτείνουμε στην οικονομική αυτή κατηγορία του. Για όσους θέλουν να κινηθούν πιο χαμηλά, υπάρχουν φυσικά και τα Crystal Y5 Pro και Y5 Pro Hydro που τα έχετε δει σε άλλα βίντεο μας. Ευχαριστούμε τη Velogreen για την παραχώρηση του ποδηλάτου της δοκιμής και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά περισσότερα βίντεο με ηλεκτρικά οχήματα.